14 Νοεμβρίου θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την Κιβωτό του κόσμου. Ακριβώς, πολύ σωστά. Την 5η 14 του Νοέμβρη, την άλλη 5η είναι η μέρα ορόσημο, κατά την οποία θα μάθουμε πρώτο ο Θεός την απόφαση την τελική του δικαστηρίου μετά την εισαγγελική πρόταση που είχαμε αναφέρει πως ήταν ουσιαστικά εναντίον του πατρός Αντωνίου, η οποία υιοθέτησε 5 από τις 25 καταγγελίες εις βάρος του, για τις οποίες η πρόταση της εισαγγελίας ήταν το να κριθεί ένοχος ο πατήρ Αντώνιος και 7 ακόμη συνεργάτες στην Κιβωτό του κόσμου. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο στις 14 του Νοέμβρη. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα διατάξει την ενοχή του, θα αποφασίσει την ενοχή του το δικαστήριο. Είναι βεβαίως νομική επιτυχία ότι από τις 25 υποθέσεις μόνο οι 5 υπάρχουν πλέον στο προσκήνιο. Όμως, εάν το δικαστήριο λέγει ότι είναι αθώος, ουσιαστικά είναι σαν να αμφισβητούσε κάθε μια καταγγελία που έχει τεθεί για τον πατέρα Αντώνιο. Ο ίδιος είναι ψύχρεμος, ο ίδιος δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η μάχη, θα εφεσιβάλλει κατά τις αποφάσεις εφόσον αυτή είναι ενοχοποιητική εναντίον του. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι από Φλεβάρι-Μάρτι έχουμε και το δεύτερο δικαστήριο. Εννοείται, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.